Στο δεύτερο λύκειο έχει ανακοινώσει εδώ και κάποιους μήνες ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ότι εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα σχολείων από όλη τη χώρα, τα οποία είναι μόλις 21, και επιλέχθηκε το δεύτερο λύκειο της ΥΟΥ ώστε να γίνει συνολική ανάπλαση του αυλίου χώρου, να βελτιωθούν όλες οι αθλητικές δομές. Το ποσό είναι πολύ μεγάλο, είναι 50.000 ευρώ μόνο για το δεύτερο λύκειο, δεύτερο γυμνάσιο. Mm. Εκεί θα φτιαχθεί το γήπεδο του ποδοσφαίρου, το γήπεδο μπάσκετ, δύο γήπεδα βόλεϊ και γενικά θα γίνει μια ανάπλαση του χώρου, θα παγκάκια, θα γίνει δηλαδή μια συνολική παρέμβαση με την οποία ευελπιστεί το ο Γενικός Γραμματέας, από ό,τι μας είπε και κατηδίαν, να δημιουργήσει και όχι μόνο απλά ένα πολύ καλό αθλητικό χώρο για το σχολείο, αλλά και ένα χώρο ο οποίος θα παραμείνει ανοιχτό στα απογεύματα και θα λειτουργεί σαν μίνι αθλητικό κέντρο μέσα στην καρδιά της πόλης, το οποίο θα μπορούν να επισκέπτονται και τα παιδιά τα απογεύματα και να παίζουν σε αυτά και να το χρησιμοποιούν. Έχουμε χρονική διάρκεια, ορίζοντα κατασκευής κλπ. Ο Δήμος Χίου έχει σχεδόν, από όσο ξέρω, ολοκληρώσει τη μελέτη, αν δεν την έχει και ολοκληρωμένη για το χώρο, και την έχει καταθέσει. Από ό,τι είχε ανακοινώσει εκείνος, μιλάμε ότι φέτος θα ξεκινήσουν τα έργα. Δηλαδή ότι με το φθινόπωρο, πριν τα Χριστούγεννα, αυτό το έργο θα αρχίσει να λειτουργεί. Έτσι είχε πει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι τέλος του χρόνου, για να το πούμε. Ναι.